Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς είσαστε, ευχόμαι να είστε όλοι και όλες κυρίως, όλες, πλάκα κάνουμε και όλοι βεβαίως, βεβαίως. Καλά, λοιπόν, ένα νέο μουσικό video reaction για ένα τραγούδι το οποίο για κάποιο λόγο έπρεπε να το είχα κάνει day one με το που βγήκε, αλλά εντάξει παιδιά, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε προφανώς και μου ήρθε μια πρόφαση ρε παιδί μου να από μια συνέντευξη που είδα από το τραγουδιστή της μπάντας τις οποίες θα αναφερθώ σε λίγα δευτερόλεπτα. Είδα μια συνέντευξη λοιπόν αυτού του τραγουδιστή από την μπάντα και το τραγούδι που βγάλανε και λέω τι κατσούπα, γιατί εγώ δεν είχα επαφή, τι έγινε, τι παίχτηκε. Κατσούπα και μπαίνω και λέω λοιπόν παιδιά, Linkin Park έβγαλαν ένα κομμάτι το οποίο το έλεγε ο τραγουδιστής ως unreleased, ρε παιδί μου, δεν το είχαν δημοσιεύσει και το δημοσιεύσανε ναι, μετά από πόσα χρόνια να ήταν το κινητό άλμπουμ. Άστα να πάνε. Λοιπόν, αναφέρομαι για το τραγούδι Lost από τους Linkin Park και σύμφωνα με τη συνέντευξη του ενός τραγουδιστή πρόκειτο να ήταν στο άλμπουμ Μετέωρα. Απλά επειδή ήταν το 13ο κομμάτι, φανταστείτε. Απλά επειδή η δυναμικότητα αυτού του τραγουδιού που βγήκε αυτές τις μέρες δηλαδή, ήταν ας το πούμε ισότιμο, εισάξιο, τέλος πάνω πλησίαζε τη δυναμικότητα του NAMM. Οπότε είχαν πει ότι αυτό το τραγούδι θα το αφήσουν εκτός για μελλοντική μάλλον χρήση, σκεφτόταν. Και να πούμε μετά από πόσα χρόνια ήταν το Μετέωρα, ρε, θα σας πω ψέματα τώρα. Θα σας πω ψέμα, το Μετέωρα μετά από 20 ολόκληρα χρόνια λοιπόν βγάλανε αυτό το κομμάτι και να σημειωθεί το Μετέωρα βγήκε 6 φορές πλάτινο στις πωλήσεις μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Lost από τους Linkin Park, παιδιά. Linkin Park, πόπο, Linkin Park, τι ωραία. Αχ, τέλος πάντων, θα ήθελα πολύ να μιλήσω, αλλά όχι, μην κανένα άλλο για να πω, αλλά εντάξει, δεν είναι επί της παρούσης τώρα. Παρεμπιπτόντως, είναι τραγούδι πραγματικά που καλό είναι να ακούσετε. Εγώ ψιλοσυγκινήθηκα από τη μία, γιατί έχω να ακούσω, εντάξει, πέρα από τα παλιά, ας πούμε, παλιά τραγούδια του Linkin Park, κάτι έτσι φρέσκο, σε εισαγωγικά φρέσκο, και θεός ωραίες τον τραγουδιστή κιόλας, από το όνομα του σωστά. Λοιπόν, τον Chester, θεός ωραίος τον άνθρωπο, που πραγματικά και μόνο για αυτόν τον άνθρωπο γουστάρω να ακούσω ξανά Linkin Park λόγω του τραγουδίου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Lost. Α, και παρεπιπτόντως είδα 13 εκατομμύρια προβολές, παιδιά, μέσα σε 5 μέρες. Αχ, αυτό το κοινό ρε φίλε, μπράβο σας. Όταν έχεις ακούσει μπάντες οι οποίες έχουν αφήσει μια ιστορία και αφήνουν ακόμα ιστορία, κάποιες φορές εντάξει, δηλαδή αυτό μεταλλάσσεις, παιδιά, δεν θα μεταλλάσσω, επειδή αυτά τα τραγούδια είναι λίγο, όχι λίγο, είναι ρε παιδί μου, σε συγκινούν κάποιες φορές.
Είπαμε ότι το 2003 ήταν κανονικά να βγει, είχε full μιξαριστεί, full mastered, τα πάντα ήταν έτοιμο ρε παιδιά, απλά δεν το βάλανε. Τι να, μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο που δεν το βγάλανε, μπράβο που το βγάλανε επιτέλους αυτό. Δεν έχει και τίποτα μετά έτσι αλλά Μετέωρα 20 χρόνια limited edition. Λοιπόν, ναι, είναι από τις λίγες φορές βασικά η πρώτη φορά νομίζω που δεν έχω διακόψει το βίντεο για να σχολιάσω οτιδήποτε. Δηλαδή πήγε σχεδόν μονοκάματο. Linkin Park, παιδιά μου. Λίγη υπάρχει, μιλάμε τώρα μια μπάντα. Μισό να βγάλω και τη σημειώση μου, παιδιά. Εντάξει, δεν είπαμε, είμαι κάποιο σαν την τώρα. Όχι τώρα. Από τον ψάχνοντα τον Νέμο, το ψάρι που ξεχνάει τα πάντα. Μέχρι και τι έφαγε και χθες. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μια μπάντα η οποία έβγαλε το πρώτο τη δίσκο το 97. Και πρώτη επίσημη παρουσία έγινε το 1996 και μέχρι και σήμερα μιλάμε για τώρα 23 χρόνια 27 χρόνια 26 είμαι εγώ λοιπόν ναι 27 χρόνια πάντας λοιπόν με εντάξει πλέον το συγχωρημένο Τζέστερ Μπένικτον. Από το πρωί θα κλείζω για κάποιο λόγο. Γιατί δεν είναι από το τραγούδι. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο λέγαμε Chester Bennington. Πάντα η οποία μας έχει αφήσει ιστορία με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 άλμπουμ από το 96 λοιπόν, παρακαλώ. Τα οποία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 από αυτά είναι πάνω από το Platinum Diamond, και είναι Diamond, Platinum και Gold στις πωλήσεις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Και βέβαια από τη Warner Bros. Records. Από το Hybrid Theory, από το 2000 που βγήκε το album μέχρι και το τελευταίο που βγήκε το One More Light το 2017, Warner Bros. Warner Bros. Τέλος πάντων.
τραγούδι το οποίο πραγματικά με συγκίνησε. Πραγματικά με συγκίνησε και ακόμα με συγκίνησε, γιατί λες, ακούς τη φωνή του Chester, το οποίο αυτό το τραγούδι μπορεί να γίνεται κάλλιστα ως τώρα, 2023, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει 2017, όχι 2017, βγήκε το One More Light, άκυρο. Το 2020-2021, ρε παιδί μου, λες, ξέρεις, να πάρει, ρε, πάρει και ένα single. Κατάλαβες, αλλά λίγο βγήκε υποτίθεται για το άλμπουμ το Μετέωρα, το οποίο είναι 20 χρόνια πριν. Το βγάζουν πριν 5 μέρες. 5 μέρες που το γράφω, λογικά, εντάξει. Θα περάσουν μέσα μέχρι να είναι βίντεο, αλλά καταλαβαίνετε, εντάξει, θα κολλήσουμε εκεί. Και πάλι θα σου αρέσει, δηλαδή, τι να πω. Εντάξει, να είναι καλά και ο άνθρωπος. Μας άφησε ιστορία τα φωνητικά του και ειδικά στα φωνητικά του με το πιο στην ιστορία δηλαδή μου στα πιο μακράς διάρκειας όχι φωνητικά κραυγής ας πούμε ναι, που ήταν γύρω στα 24 λεπτά 25 κάπου τόσο με έκανε λάθος, με συγχωρείτε τέλος πάντων δεν ακολουθήσουμε εκεί τώρα, αλλά βασικά τα λόγια είναι περιτά. Τα λόγια είναι περιτά για αυτή μια μπάντα που είναι ενεργή από το 96 μέχρι και σήμερα. 27 χρόνια μπάντα, καλά, σχεδόν 30 χρονών παιδιά και λες τώρα. Δεν θα πω πολλά βασικά γιατί νομίζω τα λέει όλα αυτό. Μόνο για τους στίχους που πάρω αυτή τη φορά λίγο επικεντρώθηκα στους στίχους. Στην ουσία από ό,τι κατάλαβα μιλάει για lost, ρε παιδί μου, όταν λέει lost, ότι είσαι χαμένος, ότι παιδί μου δεν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη σου από κάποιους, ότι έχεις κλείσει στον εαυτό σου, ότι πλέον δεν εμπιστεύεσαι κάποιον ή κανέναν ή οτιδήποτε, δηλαδή έχεις, πώς το θέσω, τέλος πάντων δεν εμπιστεύεσαι κανέναν. Ας με διορθώσει κανείς άμα κάνει λάθος ή αν τους το λέω, το λέω στο περίπου, ρε παιδί μου. Και είναι ένα πολύ ωραίο, κανένα πάρει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από αυτό το τραγούδι, είναι ότι βάλ τα δυνατά σου και δεν θα χάσεις. Εγώ δηλαδή αυτό θα κλάβω ως μήνυμα από αυτό το τραγούδι. Και μπορεί να έχεις χαθεί, μπορεί να έχεις πέσει, μπορεί να έχεις φάει το οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Να έχεις τραβήξει κουπιά και κουπιά, αλλά όχι, προχώρα. Δηλαδή, εντάξει, είναι emotional κομμάτι καθαρά, έτσι, πολύ emotional. Δηλαδή, μπορείς να νιώσεις τους στίχους, μπορείς να νιώσεις τη μουσική. Αλλά είναι κάποιες φορές να το, δηλαδή όταν είσαι στα κάτω σου, να μην ακούς αυτό το τραγούδι και να πεις πω τώρα, ξέρω εγώ, όχι, να το ακούσεις και να σου θυμίζει ότι προχωράει μπροστά. Τέλος πάντων, για να μην το κρατάω πολύ μακάβριο και έτσι λίγο πολύ. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά. Γιατί πραγματικά είναι τα λόγια. Τι να τους πω, ρε παιδί, είναι Linkin Park διαχρονικά. Είναι εδώ, οπότε δεν θέλω να. Πραγματικά, ό,τι και να πω, πραγματικά θα είναι λίγο και δεν θα είναι καθόλου αρκετό. Καθόλου αρκετό. Lost λοιπόν, παιδιά από τους Linkin Park, μπράβο. Ένα μπράβο και συνεχίστε ρε παιδιά. Μακάρι να είναι Chester, αλλά εντάξει, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, άμα σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, σας παρακαλώ. Τι θα σας παρακαλώ, δεν μοιάζει. Πλάγια μου. Λοιπόν, άμα σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, πατήστε ένα like από κάτω. Αν θέλετε να σχολιάσετε για οτιδήποτε σε αυτό το τραγούδι, να προσθέσετε κάτι, να αφαιρέσετε κάτι, να ακούσουμε κάποιο άλλο τραγούδι του Linkin Park ή και γενικώς ελεύθερη κάτω στα σχόλια να μου πείτε. Και αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτε το κόκκινο κουμπάκι που λέει εγγραφή. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.